από εδώ και πέρα και έναν Ιάδη, είναι ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης. Καλημέρα. Καλημέρα. Μία δασκάλα σε ένα σχολείο, σε δημοτικό σχολείο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη, την ώρα του μαθήματος μοίρασε στους μαθητές ένα φυλάδιο το οποίο έλεγε τις συνέπειες από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αν υπογραφεί η Συμφωνία των Πρεσπών, τι θα γίνει. Και αυτό το φυλάδιο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, δημοσιεύτηκε στο Facebook, έφτασε σε εμάς. Εγώ το έστειλα στον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Θεσσαλονίκης και έχει ξεκινήσει μια έρευνα για να δούμε τι έγινε για το περιστατικό αυτό. Μπορείτε να μας περιγράψετε τι έγραφε μέσα σε αυτό το φυλάδιο, τι αναφορές υπήρχαν σε αυτό το φυλάδιο. Κοιτάξτε, έλεγε ας πούμε σε περίπτωση που υπογραφεί η Συμφωνία των Πρεσπών ότι δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε τίποτα μακεδονικό, ονομασία, δεν θα μπορούμε να μιλάμε για τον Παύλο Μελά και γενικά θα αλλάξει η ιστορία ας πούμε αυτό. Ναι. Μάλιστα. Και από εδώ και πέρα... Γενικά, έλεγε αυτά τα οποία κυκλοφορούν, αυτά τα οποία κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο, απλώς ήταν ένα τυπωμένο φυλάδιο. Τυπωμένο, αυτό θέλαμε να ρωτήσουμε. Το φυλάδιο, πού το βρήκε η καθηγήτρια, από πού προερχόταν, γνωρίζουμε? Δεν ξέρω, ίσως δεν το γνωρίζουμε αυτό, ίσως είναι από αυτά που σας είπα που κυκλοφορούν. Και ίσως το πήρε και το έδωσε, σκέφτηκε ας πούμε, να το μοιράσει στα παιδιά. Σας ευχαριστώ. Αυτή η ενέργεια βέβαια δεν μπορεί τώρα ένας εκπαιδευτικός, είτε δάσκαλος είτε καθηγητής, να μεταφέρει προσωπικές απόψεις στους μαθητές και να δημιουργεί ας πούμε, προβλήματα μέσα, να διαταράσει την ηρεμία της τάξης σε ένα τέτοιο ευαίσθητο θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε τώρα να συνδεθούμε με το νοσοκομείο Καστοριάς. Εκεί είναι ο Μάκης να συζητήσει.